Ομάδα ειδικών του ΟΗΕ συνεχίζει να φέρνει στην επιφάνεια στοιχεία που συνηγορούν σε εγκλήματα πολέμου των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Κατά την παρουσίαση των στοιχείων του στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενέβη, επεσήμαναν ότι στις αξιόπινες πράξεις περιλαμβάνονται βασανισμοί, σεξουαλική βία και η σκόπιμη στόχευση περιοχών αμάχων. Εκφράζουμε τη λύπη μας που οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να πλήττουν αμάχους και ιατρικές εγκαταστάσεις που τελούν υπό καθεστώς προστασίας. Η Επιτροπή επίσης εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η σεξουαλική βία που σχετίζεται με τις συγκρούσεις συνεχίζεται κατά παράβαση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Επιτροπή υπογράμμισε και τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας και το ρόλο που μπορεί να διαδραμάτισαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης σε αυτήν. Αυτό που είπαμε στη λεκτική μας ενημέρωση είναι ότι ανησυχούμε για τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας και πώς διερευνούμε αυτά τα ζητήματα. Και σε συνάρτηση με αυτά επισημάναμε και την πτυχή του ερωτήματος της υποκίνησης που προέρχεται από συγκεκριμένα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Στην Επιτροπή δεν μετέχει η Ρωσία αφού αποβλήθηκε από την Γενική Συνέλευση μετά την εισβολή των δυνάμεών της στην Ουκρανία.